εχμαλώτων ελευθερωτής και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε, μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Υπερμαχός, στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον. Υψώσατε τη ιδέα. Ορκίζομαι να φυλάω το πίστην στην πατρίδα. Να φυλάω το πίστην στην πατρίδα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήνη στους ανωτέρους μου. Υποταγήνη στους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Τας διαταγάστων. Τας διαταγάστων. Να υπερασπίζομαι με πίστη και αφοσίωση. Να υπερασπίζομαι με πίστη και αφοσίωση. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Τα σημαίας. Τα σημαίας. Να μην τα σε καταλείπω. Να μην τα σε καταλείπω. Μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Και να διάγω εν γέννη. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Νεοσύλλεκτη. Ατέ. Καθίσταται περισσότερο παρά ποτέ πρακτική
η ανάγκη για επανέλευση, η εγρήγορση, αμυντική θωράκιση και εθνική ομοσπονδία, ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο που ενοχλεύει την καταφύγη για την πατρίδα μας. Κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε εκπρόσωπε των λοιπών αρχών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αξιωματικοί και οπλίτες, νέοι στρατιώτες, ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του κυρίου Αρχηγού προς όλους τους παρισταμένους και ιδιαίτερα τους νεοσύλλεκτους οπλίτες και τη διαβεβαίωσή του προς τους γονείς ότι κύριο μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλή ένταξή τους στη στρατιωτική ζωή. Στη συνέχεια θα σας αναγνώσω το χαιρετισμό του για τη σημερινή ορκομοσία. Νεοσύλλεκτοι οπλίτες, δώσατε σήμερα με τον όρκο σας την κορυφαία υπόσχεση προς την πατρίδα για τη τήρηση των νόμων και τη μέχρι σαξκάτων υπεράσπιση τη. Ο όρκος δεν αποτελεί μόνο ηθική δέσμευση προς την πατρίδα, αλλά και αόρατο δεσμό με όσους υπερασπίστηκαν τις αξίες του ελληνισμού κατά την ιστορική πορεία του. Ο στρατός μας, στον οποίο ήδη έχετε ενταχθεί, σας καλωσορίζει στους κόλπους του και εύχεται να έχετε μια ωφέλιμη και επικοδομητική θητεία. Η αστάθεια που κυριαρχεί στο διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας καθιστά σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ τη διατήρηση ενός ισχυρού αξιόμαχου στρατού που θα εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας και θα υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία και την αδευτική ακεραιότητα της πατρίδας όπως είναι η αποστολή του. Η αντιμετώπιση της διτής πρόκλησης για τη διατήρηση της αποτρεπτικής αμυντικής ισχύος μας και της διαμόρφωσης του στρατού του μέλλοντος συνοψίζεται στο μήνυμα «Υπερασπιζόμαστε το παρόν, διαμορφώνουμε το μέλλον». Ο ελληνικός στρατός δεν βρίσκεται σε κρίση, διότι το προσωπικό του διατηρεί την αισιοδοξία, το υψηλό ηθικό του και πρωτίστως διακατέχεται από το πνεύμα του νικητή. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο οπλικό μας σύστημα και το σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος του ελληνικού στρατού. Αποτελούμενοι από νεοσύλλεκτους οπλίτες του Συντάγματος, οι ασκήσεις ακριβίας έχουν σκοπό να αναπτύξουν το αίσθημα της πειθαρχίας, της συνοχής και της υπερηφάνειας με την ταυτόχρονη εκτέλεση απλών κινήσεων για τις οποίες χρειάζεται συντονισμός, ζωηρότητα και ακρίβεια. Ενισχύεται παράλληλα η νεογένεια της ημιρίας και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών που την απαρτίζουν, παράγοντας αποφασιστικό διενέπριση τη λειτουργία του τμήματος τόσο σε ειρηνική όσο και σε πολεμική περίοδο. Thank you.
Αθανασόμενος Κανός, σας αναφέρω κύριε Ταξιάρχε, πέρας προγράμματος δημιουργίας επιδείξεων, εντεκάδου στάματος Μαζικού.